Κοπούλο, όχι ακόμα έτσι. Α, έχουμε. Πάμε κατευθείαν στον Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο. Χαίρετε, τι κάνουμε. Καλώ ήταν. Καλά είμαστε. Όσο μπορούμε να είμαστε ναι. καλά, τέλο πάντων. Ναι. Από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ. Ναι. Στον Ολυμπιακό, πώς το αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να γίνει το παιχνίδι με την Μπάτσκα Τόπολα, που είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, κρίνει την ευρωπαϊκή συνέχεια του Ολυμπιακού. Δεν έχουν τοποθετηθεί, αλλά νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να ρωτήσω καν τι να πούνε. Δηλαδή, θα ήθελαν να έχουν 30.000 κόσμο. Σε εμάς τελικό. Και εκτός από αυτό, μην ξεχνάμε ότι από αυτούς 30.000 οι περισσότεροι. Οι συντριπτικά περισσότεροι είναι κάτοχοι διαρκείας, έχουν πληρώσει να κάνουν λεφτά. Και δεν έχουν κάνει και τίποτα οι άνθρωποι. Όχι μόνο δεν έχουν δώσει λεφτά. Ακριβώς. Ακριβώς. Την πληρώνει ακριβώς. Λίγη, ήδη ο Ολυμπιακός έχει δύο αγωνιστικές τιμωρία. Ναι. Φαντάζεσαι να χάσουν κι άλλο ένα παιχνίδι. Έκλειδη σε απολογία επίσης τώρα για το μάτσο στο Βόλο, όπου υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα είχε τιμωρία, εγώ είμαι βέβαιος Ολυμπιακός, αλλά τώρα με όλα αυτά που έγιναν στο βόλεϊ δημιουργείται, ξέρετε, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και δεν ξέρουμε ο δικαστής αν θα τη λάβει υπόψη ή θα λάβει υπόψη μόνο το απλά τι έγινε το κατηγορητήριο σκέτο, ας πούμε. Το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν, ότι λαμβάνει υπόψη η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Θα μου πεις τη δουλειά έχει το βόλεϊ τώρα με το ποδόσφαιρο. Καλά, ούτε το βόλεϊ έχει, ούτε το ποδόσφαιρο έχει, είναι κοινωνικό το θέμα. Περισσότερο είναι, ναι, έτσι όπως το λες, περισσότερο είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω τι θα γίνει. Η δικιά μου εκτίμηση, από ότι μπορώ κατά κάποιο τρόπο έτσι να καταλάβω, είναι ότι δεν θα γίνονται παιχνίδια αλλά χωρίς κόσμο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Το λύσαμε το πρόβλημα, εντάξει, αυτό ήταν. Ναι, δεν λέω το λύσαμε, λέω ότι επειδή κάτι πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, κάτι πρέπει να γίνεται. Το πάνε έτσι, ας πούμε, οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Κάτι ουσιαστικό να γίνεται το θέμα, όχι να γίνεται κάτι οτιδήποτε. Α, χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ. Μα ό,τι έχει γίνει δεν έχει δώσει καμία λύση όλα αυτά τα χρόνια εξάλλου. Ναι. Δεν έχετε δει εσείς κάτι που να έγινε και να έδωσε καμία λύση? Μήπως δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, να σταματάνε εντελώς η αθλητική δράση ή να γίνονται παιχνίδια χωρίς κόσμο? Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι, και οι διαιτητές απεργία έχουν κάνει, αποχή τέλος πάντων, και τα πάντα έχουν γίνει, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Δεν είδαμε κάποια βελτίωση, ας πούμε, στο όλο κομμάτι. Συνελήφθη, είδαμε και ο εκπρόσωπος και όπως το λένε, και ένας οπαδός που τραυμάτισε τον αστυνομικό. Ναι. Εντάξει, είναι σίγουρα δεν θέλει κανένας να είναι στη θέση του οπαδού αυτού, της οικογένειάς του σίγουρα κλπ. Αλλά από την άλλη πρέπει να πούμε ότι καλά έκανε η αστυνομία και ενήργησε άμεσα. Και ακόμα καλύτερα θα ήταν να ενεργεί άμεσα γενικότερα και όχι μόνο όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ τραυματισμών αστυνομικών, με όλο το τέτοιο βέβαια που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι το μυαλό μας και η σκέψη μας είναι στον άνθρωπο 30 χρονών, νέος άνθρωπος που είναι στο νοσοκομείο, έτερον εκάτερον αυτό. Αυτά έτσι μια... Ναι, πάμε στα πεζά τώρα. Στα τετριμένα, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει μια προετοιμασία με τεμποδίων, όπως έχουμε πει, με πολλούς απότες για το παιχνίδι με την Τόπολα. Χθες ήταν η τελευταία προπόνηση, σήμερα ρεπό, αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Ερυθρόλευκοι, να δούμε και πώς θα είναι ο Ποντένσε. Σίγουρα γίνεται ανάλυση και του χθεσινού τελευταίου παιχνιδιού της Τόπολα για το πρωτάθλημα της Σερβίας, που έφερε με την Ραντινίσκη μια ισοπαλία. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι το πιο κατάλληλο παιχνίδι για να γίνει ανάλυση, θα έλεγα έτσι. Υπάρχουν άλλα παιχνίδια στα οποία είναι πιο σοβαρά, τελευταία κιόλας, από τα οποία είμαι βέβαιος ότι ο Καρβαλιάλ εκεί θα δώσει το βάρος. Την Παρτίζαν, ας πούμε, την κέρδισε. Με τη Ουέσκα, με την Παρτίζαν, αυτά τα δύο παιχνίδια νομίζω είναι πραγματικά έτσι πολύ σοβαρά
Πάντως, δεν είναι πάντως το μάτς με την Παρτίζαν, επειδή έτυχε να δω τα highlights που ήρθε 0-4, τη Μπάτσκα Τόπολα. Ναι. Τα τρία πρώτα γκολ είναι πανομοιότυπα, είναι από corner και τα τρία. Και μάλιστα το πρώτο που έχει κάνει το 0-1 είναι με απευθείας εκτέλεση corner. Και τα άλλα δύο είναι πάλι από corner και από το ίδιο σημείο εκτελεσμένα, ναι, από τη συγκεκριμένη πλευρά του γηπέδου. Οπότε θα πρέπει προφανώς και ο Ολυμπιακός σε ένα σημείο το οποίο η αλήθεια είναι ότι στα ψηλά και στις φάσεις αυτές έχει ένα θεματάκι. Δέχεται εύκολα φάση. Έχει τεράστιο θέμα. Έχει τεράστιο θέμα, θα λέγαμε. Τεράστιο θέμα, ναι, και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Είναι πραγματικά ευτύχημα για τον Ολυμπιακό που έχει φάει τόσα λίγα γκολ από συστατικές φάσεις έχοντας δώσει τόσες ευκαιρίες στους αντιπάλους. Αλλά αυτό δεν θα γίνεται πάντα έτσι. Ναι. Γιατί δίνει με τεράστια ευκολία Ολυμπιακός, πώς το λένε, φάσεις από κόρνερ και φάουλ, ναι, σε βαθμό που πραγματικά καθίσταται επικίνδυνη σχεδόν κάθε συστατική φάση. Όντως. Δηλαδή, ναι, άμα δείτε στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, είτε παίζει με το Βόλο, κάναμε τη Φράιμπουργκ, αφήστε τα εκεί, ναι, ή με τη West Ham στο Λονδίνο, πώς... Μα και η West Ham στο Λονδίνο πριν βάλει τον goal σε open play που έγινε, το goal που μπήκε, το μοναδικό της αναμέτρησης, ναι, η απειλή της ήταν οι στατικές φάσεις και μάλιστα υπήρχε και στο πρώτο μήχρο, νομίζω, ο ίδιος παίκτης έπαιρνε την κεφαλιά από το ίδιο σημείο. Είχε τέσσερις φάσεις από corner. Ακριβώς. Τέσσερις κεφαλιές, ακριβώς, οι οποίες ήταν φαρμακερές από corner. Ακριβώς. Ναι. Για Αντρέ Σίλβα τι λέμε? Λέμε ότι με αφορμή αυτή την πληροφορία, λέμε ότι σίγουρα πρέπει να περιμένουμε και μία στροφή του Ολυμπιακού και μία μεγαλύτερη, έτσι, πιο δυναμική προσέγγιση στο μεταγραφικό κομμάτι, σε Πορτογάλους παίχτες, με την παρουσία του Καρβαλιάλ και του τεχνικού διευθυντή, του Πέδρο Άλβες. Με αφορμή αυτή την πληροφορία που έχουμε από την Πορτογαλία, ότι ο Ολυμπιακός, ότι ο Πέδρο Άλβες σκαλίζει αυτό το θέμα του Center for της Real Sociedad, για την ακρίβεια δανεικός από τη Λειψία, ότι... Δεν παίζει, έχει μόνο 4 συμμετοχές, να πούμε, φέτος, έτσι. Δεν έχει πολλές συμμετοχές, μπράβο, έχουν... 99 λεπτά όλα και όλα, ένα γκολ, 4 συμμετοχές σύνολο. Ναι, το γκολ το έβαλε τώρα, πριν μια εβδομάδα, ναι, στο κύπελο, στο 1-0 που κέρδισαν. Ναι. Και δεν έχει παίξει καθόλου Champions League. Ναι, και είναι ένας παίκτης, εντάξει, το ξέρουμε όλοι, 60 φορές διεθνής, ξέρω εγώ, στην Πορτογαλία και λοιπά. Μίλαν, Πόρτο, Άιντρα Φραγκούρτης, Μίλαν και τέτοια, και Λειψία και λοιπά. Αλλά λέω ότι σε γενικές γραμμές το θέτω, ότι θα υπάρξει πάλι μετά από κάποια χρόνια άνοιγμα του Ολυμπιακού στην πορτογαλική αγορά, να το θεωρούμε σίγουρο αυτό. Mm-hmm. Ναι. Πάει δηλαδή για τόσο βαρβάτη περίπτωση η φόρο Ολυμπιακός, έτσι. Άμα του κάτσει, γενικώς θα, ναι, κοιτάξει ό,τι όσο δυνατόν πιο καλούς παίχτες να φέρει, γιατί τώρα το χειμώνα ή θα πάρεις παίχτη πραγματικά καλό, ναι, ή δεν έχει νόημα να πάρεις. Θα λείπει και ο Ελκαμπή. Δεν έχει νόημα δηλαδή να πάρεις παίχτη ο οποίος μα μου και ξέρω εγώ και τέτοια, ή θα πάρεις παίχτη να μπει να σε βοηθήσει, ή θα τους κάτσε με αυτούς που έχει, άμα ένα φέρεις κάποιον μέχρι να προσαρμοστεί, που δεν ξέρεις πώς, εάν και εφόσον και τέτοια. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου, και αυτό μας έχει δείξει το ποδόσφαιρο, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια σε μεταγραφές Γενάρη. Πρέπει να έρθει, πρέπει να έρθει ο Ροντινέη, πέρα σου παίξα αμέσως. Ναι, ναι. Τι να κάνεις, είναι καλός παίχτης με τα όποια λατώματά του, αλλά είναι παίχτης, πώς να το κάνουμε. Σου παίξε, τον έφερες και Δεκέμβρη, ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι. Ναι, ωραία.